Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος μας είχε λείψει τις τελευταίες μέρες, η αλήθεια είναι. Συμφωνώ. Και καλά που ήρθε πίσω. Και καλά που ήρθε πίσω και χαιρόμαστε σήμερα πάρα πολύ που υποδεχόμαστε τα πρόσωπα που μας έλειψαν τόσο πολύ, διότι κάτι σημαντικό έχουν να πούν προς τα έξω. Καλά, αφήστε τον Αντώνη, τον συνάδελφο. Εσείς σίγουρα έχετε αφήσει πάρα πολλά να πείτε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Καλά, εβδομάδα. Καλά, μια χαρά είμαστε, εντάξει. Πέρασαν λίγο ο ιός και τα λοιπά, τα γνωστά με τον καιρό και με τα αυτά. Κανείς μας δεν γλιτώνει από όλα. Τώρα είμαστε μια χαρά. Ήρθε η άνοιξη, αλλά νομίζω ξαναγυρνάει ο χειμώνας από αύριο μεθαύριο πάλι. Όχι, ρε παιδιά, εγώ έμαθα ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε 25-26 βαθμούς Κελσίου. Λίγο χαλάει, τέλος πάντων. Λίγο χαλάει. Δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει. Ναι, να είναι καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Η διάθεσή μας είναι πάντα καλή, παντός καιρού. Εδώ είμαστε στο ραντεβού μας και είμαστε για να πούμε πράγματα σήμερα για το τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Άρα να κλείσουμε τον κύκλο με τις. Με τις σχολές της τριτοβάθμιας, όμως... να βρούμε χρόνο, να μιλήσουμε λίγο για τα θερινά τα τμήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν τα καταπληκτικά αυτά που θα βοηθήσουν όλα τα παιδιά, όλων των τάξεων. Εγώ είπα ότι θα φέρνω... Γιατί με ρωτάει κόσμος έξω, λέω παιδιά, περιμένετε λίγο, να πάει η Δευτέρα, 4,5 ώρα, σας θα πει ο κύριος Μαυράκης. Εγώ είπα ότι θα ψάχνω αφορμή να κάνω μια μικρή αναφορά. Γιατί όντως υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο. Έχουμε ξεκινήσει από αρχές Απριλίου να ενημερώνουμε και κάνουμε και εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Εντάξει, ευχαριστούμε τον κόσμο γιατί όντως αναγνωρίζει μερικά πράγματα που υπάρχει ενδιαφέρον. Μιλάμε για τον τρόπο που δουλεύουμε. Θα πω μερικά σήμερα και θα βρούμε έτσι μια μικρή αφορμή, αλλά έχουμε και τον στόχο να μπούμε και τα οικονομικά, τις οικονομικές σπουδές. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, κύριε Μαυράκη, γιατί εμείς σας ξέρουμε, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καιρό μαζί σας, ξέρουμε την ποιότητά σας, ξέρουμε το ποιόν σας. Αλλά εγώ μπορώ να μπω στη θέση και μιας μανούλας, ενός μπαμπά που μπαίνει αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να γράψει το παιδί του σε κάποιο φροντιστήριο. Και ρωτάω τώρα εγώ, αν ήμουν η μελλοντική μαμά. Γιατί να πάω στο φροντιστήριο που κάνω στο Ηρακλείο. Γιατί να πάω εκεί. Εγώ η μαμά, η παράξενη, η δύσκολη, μια μαμά που είναι απαιτητική, ας πούμε. Λοιπόν, φιλοσοφικές διαστάσεις στο ερώτημα. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε για ώρες προφανώς. Απαντώντας δύο προτάσεις. Δεν σας αφήνω περισσότερες από δύο προτάσεις. Δύο προτάσεις, λοιπόν. Η πρότασή μου, η πρώτη θα ήταν, μάλλον η λέξη μου η πρώτη και η χαρακτηριστική θα ήταν η οργάνωση. Θεωρούμε ότι όλη η λειτουργία που είναι πιστοποιημένη από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Φέρει αυτό το χαρακτηριστικό. Και αυτή την οργάνωση θέλουμε να τη μεταφέρουμε ως στοιχείο για τη δουλειά των παιδιών. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τρόπος. Ή τέλος πάντων, ο τρόπος κάνει τη διαφορά. Που σημαίνει πώς διαβάζουν, πώς γίνεται να είναι αποτελεσματική η δουλειά τους, ένα πολύ σοβαρό coaching και ένας έλεγχος της δουλειάς τους, καλές αξιολογήσεις, σύμβουλοι που έχουν την εκπαίδευση να κάνουν τη δουλειά τους και να το ελέγχουν όλο αυτό. Υπάρχουν μερικές υπηρεσίες οι οποίες είναι μοναδικές και πιστοποιημένες. Και έχουν να κάνουν με την οργάνωση του ομίλου. Σύστημα επιτυχίας που κάνουμε σας. Λοιπόν, αυτές οι μοναδικές υπηρεσίες αξίζει όντως να τις ακούσουν. Άρα να κάνουν επικοινωνία, να μιλήσουμε, γιατί έχω την ευθύνη της ενημέρωσης συνολικά και να μάθουν ποια είναι αυτά τα στοιχεία, τα διαφοροποιητικά, ποιες είναι αυτές οι ιδιαίτερες υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν ένα μαθητή να αλλάξει έτσι τρόπο δουλειάς και να γίνει αποδοτικός. Υπάρχει ένας λόγος, που λέγεται Μανώλης Μαυράκης, αν κρίνει κανείς από λοιπόν, το πάθος του, εγώ, γενικότερα να βοηθήσει. Η απαιτητική Μανούλα, εγώ καλύφθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κερδίσατε. Αλλά δεν έχεις παιδιά. Δεν έχω. Μελλοντικά. Σε δύο λεπτά δεν γίνεται αυτό. Πάμε. Αλλά όμως είπα ότι θα κάνω μια αναφορά, γιατί όντως το καλοκαίρι έχει ενδιαφέρον. Για τις μικρότερες τάξεις υπάρχει στόχος να καλύψουμε κενά, κυρίως. Για τις μεγάλες τάξεις Β και Γ Λυκείου, προφανώς τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα για την προετοιμασία που λέμε. Άρα, εδώ έχουμε 4 εβδομάδες για μικρούς που τελειώνουν την 6η Δημοτικού και πάνε πρώτη γυμνασίου, αλλά και τις υπόλοιπες τάξεις του γυμνασίου. 4 εβδομάδες από 19 Ιουνίου ξεκινάμε. Βασικά λέει ο Ρος Πάνθυρας, αλλά χρειαζόμαστε πιο σοβαρά πράγματα. Λίγη δουλίτσα να προετοιμάσουμε λίγο γλώσσα, αρχαία μαθηματικά. Για τα παιδιά που τελειώνουν τρίτη γυμνασίου, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον γιατί πάντα λέμε το σκαλοπάτι για το Λύκειο είναι μεγαλύτερο και εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Οπότε και εκεί 4 εβδομάδες να διερευνήσουμε και να καλύψουμε μερικά κενά. Πάμε και στις μεγαλύτερες τάξεις, δηλαδή για το Λύκειο. Αυτοί που τελειώνουν την πρώτη Λυκείου για μένα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση γιατί μπροστά έχουν την επιλογή του προσανατολισμού. Και είναι η στιγμή για να κάνουν και το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Τους το δίνουμε ως παροχή εφόσον ενημερώνουμε και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσουν αυτά τα παιδιά προς τα που θα κατευθυνθούν. 4 εβδομάδες λοιπόν και για αυτά τα παιδιά που τελειώνουν την πρώτη Λυκείου και 6 εβδομάδες είναι η προετοιμασία για τα παιδιά που μπαίνουν στη Γάμα Λυκείου και που σίγουρα ξεκινάμε με στρατηγική και ρυθμό για να φτάσουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκείνοι ξεκινάνε 14 Ιουνίου. Και η προετοιμασία τους διαρκεί 6 εβδομάδες έως 25 Ιουλίου.
Ακόμα και για εκείνους όμως, 25 Ιουλίου, υπάρχει ένα ωραίο διάστημα χαλάρωση και ξεκούραση, είπαμε. Και θάλασσα, ρυθμό, και ηρεμία και βόλτα. Έτσι, πρόγραμμα που σημαίνει ότι χωράνε τα πάντα και χρειάζονται τα πάντα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Θα βρίσκουμε αφορμή πάντως και ίσως κάποια στιγμή αφιερώσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω σε αυτή την υπόθεση. Φυσικά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω λοιπόν σε σχέση με, με το τέταρτο πεδίο. Δεν θυμάμαι να έφερα κάτι άλλο. Α, είπαμε ότι, έχω την εντύπωση ότι είπαμε σήμερα να ανακοινώσουμε και την, αυτό που θα κάνουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, είναι η επόμενη κάρτα. Ωραία. Α, πού είναι αυτό. Είναι μίνι έκπληξη, μάλλον το είπαμε πριν μερικές μέρες, αλλά ναι. Για να δούμε. Να το. Αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια. Ως φροντιστήρια που κάνουμε σε Ηρακλείο, θα είμαστε πλέον. Ναι, είναι στην τηλεοπτική συχνότητα. Ωραία. Επίσημα μπορούμε σήμερα να το πούμε. Mm-hmm. Ωραία. Τις μέρες των εξετάσεων θα είμαστε εδώ στις 2.30 το μεσημέρι, σε ζωντανή εκπομπή και θα δίνουμε τις απαντήσεις των θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και για φέτος. Με εγκυρότητα και όλο αυτό το πολύ σοβαρό που προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε. Για εκείνους που το θέλουν και το αντέχουν. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Εντάξει. Είναι σωτήριο όταν έχεις και το στρες και το άγχος και θυμάσαι τι έχεις γράψει το πρωί. Πολύ να ξέρεις πού κυμαίνονται οι επιδόσεις και οι απαντήσεις. Ωραία, φεύγουμε και από αυτό. Πάμε να ξαναθυμηθούμε λιγάκι τις ημερομηνίες, γιατί έφτασε το τέλος. Μάλλον τέταρτο πεδίο. Πάμε στο τέταρτο πεδίο, παιδιά. Λοιπόν, επιστήμης οικονομίας και πληροφορικής. Μεγάλη. Πληροφορική μεγάλη. Mm-hmm. Το τέταρτο πεδίο έχει ενδιαφέρον. Τα χαρακτηριστικά που λέμε εμείς ότι είναι συμβατά με αυτά τα παιδιά είναι το επιχειρηματικό στοιχείο, δυναμικές προσωπικότητες που θέλουν να κάνουν πράγματα δικά τους, που έχουν ηγετικές τάσεις, που έχουν διάθεση να επιβάλλονται ή τέλος πάντων να ελέγχουν το περιβάλλον τους και τους ανθρώπους γύρω. Και το συμβατικό και το πρακτικό στοιχείο που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τις σπουδές πληροφορικής. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Λοιπόν, είναι τα παραδείγματα που δίνουμε και που έχουν να κάνουν τους συντελεστές βαρύτητες. Αν μπορούμε να φέρουμε μπροστά την κάρτα για να ξαναπούμε ότι κάθε σχολή, επειδή δίνει διαφορετικούς συντελεστές στα μαθήματα, εν τέλει έχουμε και διαφορετικά μόρια. Mm-hmm. Ένας μαθητής εδώ λοιπόν με επιδόσεις 12, 11, 17 και 16 για το τμήμα περιφερειακής ανάπτυξης στο γεωπονικό. Τα μόρια του θα ήταν 13.400, ενώ το ίδιο παιδί με τις ίδιες επιδόσεις σε ένα τμήμα πληροφορικής, παράδειγμα στην Καστοριά, όπου οι συντελεστές είναι διαφορετικοί στα μαθήματα, θα έφτανε τα 14.600 μόρια. Προσοχή, προσοχή, να προχωρήσουμε και να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο υπολογισμός των μορίων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτό ισχύει την περσινή χρονιά, όπου οι μαθητές του 4ου πεδίου κάτω από το 8,36 δεν μπήκε κανείς στο πανεπιστήμιο, τα έχουμε αυτά. Mm-hmm. Και είναι ο λόγος που πολλοί κόσμος έμεινε εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να αγωνιστούμε λοιπόν για μια καλή επίδοση. Είναι λόγος, είναι στόχος να μας επιτραπεί να κάνουμε μηχανογραφικό. Και στο site που κάνουμε σας υπάρχει εύκολη εφαρμογή για να μπορούν οι μαθητές να μπουν και να υπολογίσουν τα μοριάκια τους βάζοντας υποθετικά τους βαθμούς τους. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό, εύχριστο εργαλείο. Αυτά είναι τα στατιστικά του. Εργαλείο εξυγχρονισμένο έτσι και ενημερωμένο πλέον. Ενημερωμένο για να βάσει τις αλλαγές. Γιατί πλέον είναι και δύσκολο πράγμα. Έτσι. Όταν κάθε σχολή περίπου βγάζει μόρια, αλλάζουν συντελεστές. Κάθε σχολή έχει το δικό της βαθμό εισαγωγής. Με έναν τρόπο, κάπως έτσι είναι ακριβώς. Εφόσον οι συντελεστές είναι άλλοι. Λοιπόν, αυτά είναι τα στατιστικά του τέταρτου πεδίου. Με 25.000 περίπου υποψήφιους, με 107 τμήματα την περσινή χρονιά να σημειώνουν άνοδο, με τη χαμηλότερη βάση στα 6.800 και την υψηλότερη στο ΣΑΣ οικονομικό 17.990 και ελάχιστους εισακτέους. Πάμε να δούμε όσο προλαβαίνουμε σχολές και να σχολιάσουμε. Τα τμήματα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, προχθές διάβασα πάλι για το συγκεκριμένο, για πολλούς είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο μηχανογραφικό τορμό, να πω, Λευτέρη, στο οικονομικό της Αθήνας, με εξαιρετικούς κλάδους που συνδέουν την οικονομία με την τεχνολογία και που έχει και κλάδους που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, με την διαφήμιση και το μάρκετινγκ το ηλεκτρονικό, καταπληκτικά πράγματα. Και σύγχρονο. Πολύ, πολύ. Ειδικά το τμήμα στο οικονομικό της Αθήνας, που είναι πολύ υψηλό βάθμο, το βλέπετε, 17.925, είναι ένα εξαιρετικό τμήμα. Λογιστικά, χρηματοοικονομικά, επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα, ενδιαφέρον σπουδές, μεγάλο εύρος στο αντικείμενο. Μετά έχουμε κάποιες επιλογές που είναι στο δεύτερο και στο τέταρτο πεδίο συγχρόνως. Ενδιαφέρουσες οι επιλογές στα τμήματα στατιστικής. Το τμήμα εκείνο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ναι, βγάζει και εκείνους τους αναλογιστές που έχουν αυτή την εξειδίκευση και τη γνώση των μαθηματικών και μπορούν να κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Είναι καλοπληρωμένοι οι οικονομολόγοι αυτοί εξαιτίας αυτών των γνώσεών τους. Είναι ένα κίνητρο να το έχει στο μυαλό σου, αν σου αρέσουν και τα μαθηματικά. Βεβαίως, και μετά οι σπουδές τουρισμού είναι στο τέταρτο πεδίο. Είναι
διοίκηση, σπουδές διοίκηση τουριστικών μονάδων. Πάρα πολύ σπουδαία συζήτηση. Μερικά χρόνια δεν μιλούσαμε για σπουδές τουρισμού. Τα θυμίσω αυτά, γιατί υπήρχαν μόνο τα ΕΗ. Ήταν επανάσταση όταν άνοιξε εκείνο το τμήμα στον Πειραιά πριν από 6-7 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, είμαστε στην Κρήτη, μην το ξεχνάτε. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Θέλουν και αγγλικά ως εξεταζόμενο μάθημα. Λοιπόν, οικονομικών επιστημών, διοικήσεις επιχειρήσεων, λέμε ναι για εκείνους που δεν έχουν αποφασίσει ακριβώς. Γιατί το εύρος των σπουδών τα πρώτα χρόνια δοκιμάζουν τα πάντα. Και μετά παίρνουν την εξειδίκευση. Είναι μια έξυπνη επιλογή η επιλογή τμήματων διοίκησης επιχειρήσεων. Πάμε στο marketing. Της Αθήνας το τμήμα καταπληκτικό. Αυτό που καταλαβαίνουμε, προώθηση και διαφήμιση. Πριν από 3-4 χρόνια άλλαξαν το πρόγραμμα σπουδών. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και πολύ εξυγχρονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το τμήμα marketing επικοινωνία στο οικονομικό της Αθήνας. Ναυτιλιακές σπουδές, τι να πούμε τώρα. Παγκοσμίως είμαστε κορυφαία δύναμη για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Να πω επίσης ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τη παιδιά στον Πειραιά, ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 17.000, καλά βλέπω. Ναι, είναι με ειδικό μάθημα. Είναι μέσα και τα αγγλικά. Ναι. Εγώ θα πω αυτό για να καταλάβουμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα, στον Πειραιά, αν θέλει κάποιος να απασχοληθεί, αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε ναυτιλιακές εταιρείες στον Πειραιά περίπου 50.000 άνθρωποι. 50.000 οικογένειες. 50.000 άνθρωποι, ναι, είναι έτσι, τρομερό. Τρομερό. Έτσι, είναι μεγάλο το νούμερο. Αλλά προφανώς μιλάμε και για τεράστιες εταιρείες, έτσι πολυεθνικές και που μπορεί να κανείς να απασχοληθεί. Λοιπόν, διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, μεγάλο εύρος, ενδιαφέρουσα επιλογή που μπορεί να έχει να κάνει και με διπλωματική ακαδημία, μετά ενδεχομένως και διπλωματικό σώμα. Τα διεθνών ευρωπαϊκών έχουν πολύ γοητευτικό, λέω εγώ, πρόγραμμα σπουδών. Γιατί συνδυάζουν και πράγματα που έχουν να κάνουν με διεθνείς σχέσεις, πολιτισμικά στοιχεία ανταλλαγής, πολύ ωραία πράγματα. Και όχι αυτά τα αυστηρά λογιστικά, μολυβάκι χαρτί, νομεράκια κτλ. Ανοίγει πιο πολύ το μυαλό σου. Νομίζω είναι πολύ ανοιχτό. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Αν μπορούμε να τρέξουμε λιγάκι. Αυτό είναι ο κορμός του. Ωραία. Αυτό ήταν ο κορμός του τέταρτου πεδίου. Έτσι. Υπάρχουν επιλογές και περαιτέρω επιμέρους. Θα μιλήσουμε και για στρατιωτικές σχολές από ό,τι βλέπω, για την αστυνομία. Ναι, αυτό θα το κάνουμε την Τετάρτη. Είπαμε το εκτάκτος αυτό. 4.30 ώρα. Όλα ανακοινώσεις είμαστε πάντως. Σήμερα όλο εκπλήξεις είστε, όλο εκπλήξεις. Υπάρχει αυτός ο διάβολος επικοινωνίας μεταξύ κυρίου Μαυράκη και Δανάης Σκευάκη στο ακουστικό. Τα συνεννοούνται εκείνοι, ξέρουν. Εμείς θα τα μαθαίνουμε εδώ. Δεν πειράζει, η έκπληξη να έρθει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Πάντα συμβαίνει. Δεν πειράζει. Πρώτα απ' όλα οι παρουσιαστές σεβόμαστε και αγαπάμε. Λοιπόν, Τετάρτη πάντως θα τα πούμε αυτά γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι στρατιωτικές και τα πυροσβεστικά και λιμενικό. Ευχαριστούμε και το φροντιστηριακό όμιλο που καμισά και σας κύριε Μαυράκη που είστε εδώ και δίνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον έτσι σε γονείς και σε παιδιά μαθητές που μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε μεθαύριο. Τα λέμε μεθαύριο. Γεια σας. Bye. Bye.